Θέλω να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι πέραν του Αρχαίου Θεάτρου, πριν λίγους μήνες παρουσιάστηκε μια αρχαιολογική έρευνα ενός σπιτιού δίπλα στο Αρχαιολογικό Θέατρο, του 9ου αιώνα, δηλαδή γεωμετρικών χρόνων, που είναι μοναδική κατοικία σε τέτοια κατάσταση που έχει βρεθεί στην Αττική. Και είναι ακριβώς 50 μέτρα από τις εγκαταστάσεις τις συγκεκριμένες. Το 2006 είχαμε αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα, το οποίο ήταν κρούανα το κόδωνα του κινδύνου χρόνια οι κάτοικοι. Ιδιαίτερα ένας περιβαλλοντικός σύλλογος είχε κάνει καταγγελία για τις παράνομες δεξαμενές στη σχήμα ΑΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι δεν έχουν άδεια και όντως δεν είχαν, λειτουργούσαν παράνομα και είδαμε όλο αυτό το έγκλημα. Το οποίο βέβαια έγκλημα έφερε, σκόρπισε το θάνατο στην περιοχή. Λέει ένας γιατρός στο κέντρο υγείας, έχουμε αύξηση των καρκίνων. Και έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς η περιοχή πάρα πολύ αυξημένη. Αυτό βέβαια είναι σε θεωρητικό επίπεδο. Δεν έχετε ποτέ το κράτος που υποτίθεται πρέπει να μας προστατεύσει να κάνει μια έρευνα μετά από αυτό το τραγικό συμβάν, να δει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στους ανθρώπους. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι απαξιωμένοι θεσμοί, απαξιωτικά μας κοιτάει το κράτος όλα αυτά τα χρόνια. Στο Λαύριο αυτή τη στιγμή, αν κάνουμε αναλύσεις αίματος, όλοι εμείς οι Λαυριώτες, έχουμε τουλάχιστον 10 φορές περισσότερο μόλυβδο από ό,τι έχουν όλοι οι άλλοι κάτοικοι της Αττικής. Λέμε για αυτούς που είναι λίγο μακριά από το μόλυβδο και το αρσενικό, γιατί αυτοί που είναι κοντά έχουν 250 φορές περισσότερο μόλυβδο. Που, ό,τι σημαίνει αυτό για την υγεία. Μιλάμε για μια περιοχή που 150 χρόνια δηλητηριαζόντουσαν οι άνθρωποι με τα βαρέα μέταλλα και είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Οπότε δεν σηκώνει άλλο αυτή η περιοχή άλλο τέτοιο περιβαλλοντικό έγκλημα. Πήγαμε σε ένα δικαστήριο κάποια στιγμή ενάντια στη ΔΕΗ που μόλυνε με το μαζού την περιοχή και μας ρώτησε το δικαστήριο, μα καλά λέει, γιατί όταν φτιαχνόταν, λέει, δεν διαμαρτυρηθήκατε και διαμαρτύρεσαι τότε. Γιατί τότε που φτιαχνόταν η ΔΕΗ ήταν η Χούντα και δεν μπορούσαμε να διαμαρτυρηθούμε όπως θα μπορούσαμε να κάνουμε επί δημοκρατικών κυβερνήσεων. Και τα ίδια είχαν συμβεί φυσικά και με την ΝΤΑΟ, η οποία είχε γίνει εκείνο το διάστημα. ΝΤΑΟ, παρεπιπτόντως, είναι η Ραβάγκο η σημερινή. ΝΤΑΟ, λένε, επιχειρηματολογούν όλοι αυτοί που θέλουν να έρθουν η συγκεκριμένη εταιρεία και να αναπτυχθεί στην περιοχή, ότι είναι σοβαρή, λέει. Είναι πάρα πολύ σοβαρός ο επενδυτής, λέει. Και να σας πω ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα σε όλο τον κόσμο τα έχουν κάνει σοβαροί επενδυτές. Η ΝΤΑΟ, παράδειγμα, έχει κάνει το μεγάλο έγκλημα στην Ινδία, στην περιοχή, δεν θυμάμαι ακριβώς, το Μομπάλ, όπου πάνω από 10.000 άνθρωπους πεθάναν από δηλητηριάσεις από ένα παρόμοιο εργοστάσιο. Στη Ρένιο, και το Λεόλι ήταν αυτή που κάει και το 2006, στη Ρένιο έρχεται 10 φορές πάνω από αυτό που χρειάζεται η εταιρεία να λειτουργήσει αυτή τη στιγμή. Δεν αρκεί μόνο το αποσπασματικό, γιατί άμα φέρει μεθαύριο αυτό επινοεί, ότι αν η εταιρεία Ραβάγκο φέρει αύριο μια ολοκληρωμένη μελέτη με την επέκταση του εργοστασίου και με την συγκεκριμένη προβλήτα, ενδεχομένως να το δεχτεί η υπηρεσία. Εμείς λέμε λοιπόν ότι γι' αυτό λέμε, τοποθετούμαστε με βάση το δικό μας σκεπτικό, ότι δεν πρέπει επουδενή να αναπτυχθεί αυτή η εταιρεία. Τα επιστημονικά, τα μηχανολογικά θα αναπτύξουν οι συνάδελφοι που έχουν έρθει να καλύψουν το ζήτημα.